Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της πελεοδομικής μελέτης της παραλίας της Βέργας και πολύ σύντομα θα γίνει η ανάρτησή της στο ισόγειο του νέου Δημαρχείου Καλαμάτας. Πρόκειται για μια μελέτη που καλύπτει έκταση 1.400 στρεμμάτων και η αρμόδια αντιδήμαρχος Παναγιώτα Ντίντα ενημέρωσε για τους λόγους που οδήγησαν στην επικαιροποίησή της. Και από Δευτέρα τίθεται σε ανάρτηση προκειμένου οι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση. Συγκεκριμένα η μελέτη αυτή χρειαζόταν επικαιροποίηση λόγω της ακύρωσής της από το ΣΤΕ το 2011, καθώς είχε εγκριθεί αναρμοδίως. Είχε εγκριθεί δηλαδή με υπογραφή του Υφυπουργού ΠΕΧΟΔΕ, ενώ ως παραλιακός οικισμός θα έπρεπε να έχει εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα. Η κυρία Ντίντα παρατήρησε ότι με την επικαιροποίηση έγινε οριοθέτηση ρεμάτων και η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πληροφόρησε πως μέσα σε 15 ημέρες από την ερχόμενη Δευτέρα οι ιδιοκτήτες γης της περιοχής μπορούν να ενημερωθούν για τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένστασης γενικά για το πολεοδομικό σχέδιο, μόνο για τις περιοχές οι οποίες, όπως είπα και πιο πριν, επηρεάζονται από τις αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει από την οριοθέτηση ρεμάτων και από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στην ένταξη στο σχέδιο πόλης περίπου 1.400 στρεμμάτων. Μετά την παρέλευση του 15ήμερου θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και το Δημοτικό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει για τις ενστάσεις. Παράλληλα, ο Δήμος Καλαμάτας θα προχωρήσει στις διαδικασίες για τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής.